Συνεδρίασε η Ένωση Γονέων του Δήμου Καβάλας με κυρίαρχο θέμα την συγχώνευση των τμήματων αλλά και την υποβάθμιση σχολικών μονάδων από πλευράς της περιφέρειας εκπαίδευσης. Επιτάπητος τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα μετά και από την συνάντηση που είχαν οι γονείς την προηγούμενη εβδομάδα με την Διευθύντρια Εκπαίδευσης αλλά και με την προϊσταμένη υποτοβάθμιση εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Λοιπόν, ο λόγος που μαζευτήκαμε είναι γνωστός. Εδώ το παρακολουθήσουμε με τις συγχωνεύσεις και με τις διδασκαλίες. Θέλουμε να δούμε τι προτάσεις θα έχουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, τι κινήσεις θα κάνουμε από εδώ και πέρα, για να μπορέσουμε να το εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Να μην υπάρξει, να σταματήσει εδώ. Ειδικά την υποβάθμιση του σχολείου, από εξαθέσια σε πενταθέσια, από πενταθέσια σε τετραθέσια. Ωραία. Και εννοείται και τη διδασκαλία, που από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι υπάρξει στη διδασκαλία όπως έχουμε πάρει από την συνάντηση με την κυρία Κατανίδη και με την κυρία Κοσμίου. Το θέμα είναι ότι είναι υποσκέψιμοι όλοι, μιλάνε με διάφορες εικασίες το πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Η κυρία Κατανίδη κάνει κάποιες κινήσεις και κάποιες σκέψεις να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι βασικά να γίνει αλλαγή των ορίων των δημοτικών σχολείων από τον υπηαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, έτσι, ώστε να εμπλουτιστούν τα σχολεία τα οποία έχουν λίγα παιδιά με περισσότερα παιδιά, για να μπορέσουμε να μείνουμε ζωντανά, για να μην έχουμε υποβάθμιση και δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε σε βάθος χρόνου, και το κλείσιμο του σχολείου. Άρα λοιπόν να αλλάξουν τα όρια των οδών, έτσι ώστε να πάρουν περισσότερα παιδιά. Επίσης, φυσικά να φέρουν δασκαλών, κρίκα είναι διευθυντής μάθημα. Είναι η πρόταση που μας έκαναν για να μην γίνει στην διδασκαλία, εντάξει. Ο διευθυντής έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες, πολλές ευθυνές και δεν ξέρουμε το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο έργο. Ειδικά στην πρώτη δημοτικού που είναι η τόσο ευαίσθητη ηλικία και η πρώτη επαφή με το σχολείο. Θα επιδιώξουμε να είστε δάσκαλος και φυσικά ερχόμενος ο εκπαιδευτικός, θα φέρει και την μη υποβάθμιση του σχολείου, έτσι, από εξαθέσιο στο πενταθέσιο. Ο διευθυντής να μείνει εννοείται όπως είναι στην θέση του σαν διευθυντής και να έρθει ο εκπαιδευτικός. Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε μία πρόταση, γιατί επικαλούνται ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν αναπληρωτές. Να ζητήσουν αναπληρωτές. Φυσικά τα άλλα μαθήματα θα μπορούν να γίνουν, έτσι, κανονικά. Οικαστικά, γυμναστική κτλ. Αυτά είναι σίγουρα ότι θα γίνουν. Όμως εκείνο που θέλουμε είναι, εντάξει, δεν μπορούν να πάρουν αναπληρωτή, μπορούν να πάρουν αναπληρωτή σαν δάσκαλο, να το ζητήσουν σαν δάσκαλο, σαν έκτο δάσκαλο, σαν πέμπτο δάσκαλο, εντάξει, για να μην γίνει υποβάθμιση.